Μια μεγάλη καλησπέρα και ένα καλωσόρισμα κυρίες και κύριοι από τις συχνότητες του Λυρία Γόπ TV. Η ενέργεια έχει βαρύνουσα και ζωτική σημασία για τον άνθρωπο και για αυτό προσφέρεται με αυθονία από τη φύση. Όμως πια αδιαφυσβήτητο γεγονός πως πλέον έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Ένα τεράστιο παιχνίδι εις βάρος των καταναλωτών τη στιγμή που υπάρχουν άλλες λύσεις, πηγές, για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα με την εκλεκτή μας καλεσμένη κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλωσορίζω και καλησπερίζω κυρία Εμενίδου. Καλησπέρα σας κύριε Βοντεσιάνο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Με αφορμή την αυξανόμενη ζήτηση της ενέργειας, δημιουργείται η ανάγκη να αναζητήσουμε πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολλαπλών ωφελειών, τόσο για το περιβάλλον όσο για την κοινωνία. Για μια πολύ σημαντική ενέργεια θα συζητήσουμε σήμερα και θα θέλαμε εσείς να μας κάπως να ξεκινήσετε από κάποιο σημείο την συζήτησή μας. Βεβαίως. Επειδή το θέμα μας, κύριε Βοντετσιάνο, εδώ και πολύ καιρό είναι η ενέργεια, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας ειδικά, μας καίει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Είναι και οι δηλώσεις των πολιτικών που δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε. Όταν, ξέρετε, για έναν αγώνα, λένε ο αγώνας, η μητέρα των μαχών, ή για έναν πόλεμο ή για έναν χειμώνα, ότι θα είναι ο χειρότερος από άποψη κρύου και μας γυρίζει 80 χρόνια πίσω. Θα έχουμε το χειμώνα του 40 όχι από άποψη κρύου, αλλά από την άποψη της ανέχειας. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε την ενέργεια ή ακόμα χειρότερα δεν θα έχουμε ενέργεια λόγω άστοχων ενεργειών της κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κακού σχεδιασμού εννοείται, δεν φρόντισαν αυτό που είπαμε σε μία άλλη εκπομπή των φρονίμων τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Λοιπόν, οπότε ψάχνοντας θέματα γύρω από την ενέργεια, από πού μπορούμε να αντλήσουμε ενέργεια και αν ήμασταν φρόνιμοι θα μπορούσαμε να πάμε και σε αυτόν τον τομέα, στην βιομάζα, κύριε Βοντετσιάνο. Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα της βιομάζας. Γιατί και το πετρέλαιο και το αέριο, το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο μετά από επεξεργασία που γίνεται και το παγωμένο μεθάνιο, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά βιομάζα. Είναι δηλαδή χλωρίδα και πανίδα που όλα αυτά βυθίστηκαν και μετά από πιέσεις ετών, αιώνων, έγιναν εκατομμυρίων ετών, έγιναν αυτό που έγιναν. Οπότε αυτή η βιομάζα πριν καταπέσει και περάσουν όπως είπαμε αιώνες για να γίνουν κάτι συγκεκριμένο που εμείς θα το πάρουμε και θα το καταστήσουμε σε ενέργεια, πριν γίνει αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και βιομάζα είναι οτιδήποτε βρίσκεται επάνω στην γέα μας σε διάφορες συνθήκες και μπορούμε να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε με διαφόρους τρόπους όσον αφορά τη χρήση που θέλουμε, κύριε Βοντετσιάνο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ξεκίνημα της εκπομπής, κυρία Εμενιδού. Θα θέλαμε λίγο να μας το εξειδικεύσετε λέγοντας τις ιδιότητες, την παραγωγή, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα προφανώς, εφαρμογές, εγκαταστάσεις, πόσο ασφαλής είναι. Θα θέλαμε έτσι λίγο με απλά λόγια να μας δώσετε μια πληροφόρηση. Να πάω λίγο σε έναν πίνακα εδώ, ο οποίος μας λέει ενεργειακές καλλιέργειες σε καλής ποιότητος εδάφη. Είναι τόσα πολλά που δεν το φανταζόμουν, δεν το περίμενα και εγώ, κύριε Βοντεσιάνο. Είναι η βιομάζα, λέει, που μπορεί να παραχθεί σε γεωργική γη μετά την κάλυψη των αναγκών για τρόφιμα και ζωοτροφές. Συμβατικές καλλιέργειες, καλαμπόκι, δηλαδή, ό,τι πάρουμε
αφού τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προϊόντα, τα υπολείμματα αυτών εννοείται. Ό,τι πάρουμε από καλλιέργειες, από καλαμπόκι, τέφτρα, ζαχαροκάλαμο, σόγια, κράμπι, που συνήθως αυτά τα πετάμε, έτσι. Μπορούμε όμως να τα χρησιμοποιήσουμε. Από λιγνοκυταριούχες καλλιέργειες είναι η λεύκα, η ιτιά, ευκάλυπτος, μισχανθός. Διαθέσιμες εκτάσεις δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, αρκεί να υπάρχουν αυτές οι εκτάσεις και αρκεί να υπάρχει και γεωργία, κύριε Βοντετσιάνο, που με άλλους υποψηφίους βλέπετε ότι δεν έχουμε και γεωργία. Τίνει να εξαλειφθεί ή να εγκαταληφθεί και η γεωργία και η κτηνοτροφία, γιατί εδώ χρησιμοποιούμε και κτηνοτροφικά προϊόντα. Ενεργειακές καλλιέργειες σε χερσαία γη, βιομάζα που μπορεί να παραχθεί σε περιθεωριοποιημένες περιοχές που έχουν προκύψει από καταστροφή δασών, κύριε Βοντετσιάνο, βλέπετε. Από καταστροφή δασών. Εδώ ας πούμε ότι κάηκαν. Ας μην βάλουμε δόλο, ας μην βάλουμε τίποτα. Έχουν γίνει κατά κόρον εκπομπές στο κανάλι σας. Με χιλιάδες, με εκατομμύρια δασών. Άσχετα με το τι είναι αυτά τα δάση. Δυστυχώς κάηκαν και ελαιώνες αιώνων, έτσι το γνωρίζουμε. Πρόσφατα η Δαδιά, στο Μάτι, στην Κέρκυρα, κάθε πόλη. Γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς είχε και μία πυρκαγιά, έτσι δεν είναι, και σε εσάς την περιοχή σας και παντού πυρκαγιές. Έτσι είναι, έτσι είναι, κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, από αυτές τις περιοχές τις καμένες, ό,τι έχει μείνει πίσω θα μπορεί με επεξεργασία να μαζευτεί όλο αυτό, τα κουφάρια ξέρετε, και να γίνει βιομάζα. Κάτι που δεν έγινε ποτέ εδώ στη χώρα μας. Κατευθείαν, δηλαδή ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει η φλόγα και ο καπνός, κατευθείαν ξεφορτώνουν τις ανεμογεννήτριες και τις περνάνε, δεν αφήνουν χρόνο ανεκμετάλλευτο. Σε υποβαθμισμένες εκτάσεις γης, από υπολείμματα, από την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, τώρα προσέξτε, άχυρο, φλοιόρης γιού, κάνουμε και ρύζι φυσικά και εδώ στη δική μας την περιοχή. Εκοκιστήρια, ελαιοπυρήνα. Κάναμε και εκπομπή με τον ελαιοπυρήνα που πετυχαίνει αυτό μέχρι σήμερα. Δεν είναι έτσι? Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βαγάση και τα λοιπά. Δασικά υπολείμματα τώρα. Υπολείμματα από την καλλιέργεια και εκμετάλλευση δασών, πρωτογενή παράγωγα υλοτομίας και δευτερογενή που είναι τα πριονίδια, οι φλοί των δέντρων και τα λοιπά. Από την Κοπριά τώρα. Βιομάζα από κτηνοτροφικά απόβλητα, χειροστάσια, βουστάσια, πτηνοσφαγεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό δηλαδή, κύριε Βοντετσιάνο, το έχετε ακούσει εσείς, ότι μπορούμε από αυτήν τη βιομάζα από κτηνοτροφικά απόβλητα, από κοπριές, χειροστάσια, βουστάσια και πτηνοσφαγεία να πάρουμε βιομάζα για θέρμανση? Δεν το έχω ακούσει αυτό, κυρία Γιαδανού. Γνώριζα ότι η Κοπριά είναι ένα απαραίτητο λίπασμα για τα χωράφια, τέλος πάντων, για τις πατάτες, υγιεινό λίπασμα. Και είναι όμορφα αυτά που μας τα λέτε και μας τα κάνετε γνωστά με τον δικό σας μοναδικό τρόπο. Και θέλω να μας πείτε τον τρόπο μετατροπής της βιομάζας τώρα σε ενέργεια. Πριν πάω εκεί αναφορικά, επιτρέψτε μου να πω και για τα οργανικά απόβλητα. Γι' αυτό σας λέω μια τεράστια γκάμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οργανικά απόβλητα είναι τα αστικά απορρίμματα, άσα που λέγονται, σαν άσα το έχουμε ακούσει. Είναι από εντατική καλλιέργεια σε καλής ποιότητας, πάλι εδάφη και βγάζουν τα οργανικά απόβλητα. Ένας τεράστιος πίνακας εδώ που έχει να κάνει με ποσοστά, που από τη στιγμή που δεν έχουμε ακούσει εμείς τον τρόπο τι να κάνουμε, τα ποσοστά δεν μας αφορούν αυτά. Και η συμμετοχή στην βιομάζα, στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας σε στερεή μάζα, μένει, λέει, η μεγαλύτερη πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ εμείς όταν μιλάμε για ΑΠΕ, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, έτσι δεν είναι?
Δεν Είναι τα σκεφτόμαστε. οποία είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία, για το περιβάλλον. Αυτά τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ακριβώς. Εδώ όμως αυτά όλα τα στοιχεία που είπα παραπάνω είναι από τις μεγαλύτερες πηγές ανανεώσιμων πηγών και είναι και για πάντα. Ενώ οι ανεμογεννήτριες είναι για το πολύ με όλες τις θετικές και τις σωστές συνθήκες το πολύ 20 χρόνια, κύριε Βοντεσιάνο. Εδώ οι ανανεώσιμες πηγές αυτές που αναφέρω είναι πραγματικά ανανεώσιμες και για πάντα. Αν υποτίθεται έχουμε γεωργία και κτηνοτροφία. Λοιπόν, από το 5 λέει μέχρι το 15, από το 2005 έως το 2015 και προσέγγιση μέχρι το 2025, το 90% της ενέργειας θα πρέπει να παίρνεται από αυτά τα είδη της βιομάζας που είπαμε, κύριε Βοντεσιάνο. Το 25 είναι δύο χρόνια, τρία μετά. Εδώ στην χώρα μας δεν έχει γίνει απολύτως καμία τέτοια διεργασία. Βεβαίως η μετατροπή πως γίνεται με διάφορους καυστήρες, κύριε Βοντετσιάνο, ή απευθείας καύση που περνάει η θερμότητα μέσα από τις σωληνώσεις ή με διάφορους άλλους τρόπους. Αυτό είναι θέμα τεχνογνωσίας, δεν είναι θέμα να συζητηθεί εδώ. Βλέπετε ότι τώρα μας εξανάγκασαν, έχουν και τα ΜΜΕ φυσικά μαζί τους, μας εξανάγκασαν να ξυλώσουμε τα ντίζελ γιατί αλλιώς θα πέσουν πρόστιμα και να βάλουμε αέριο. Τώρα βλέπετε τι λένε, ακριβώς το αντίθετο. Ξυλώστε το αυτό και ξαναβάλτε ντίζελ. Εν τω μεταξύ το πετρέλαιο βλέπουμε ότι έχει σκαρφαλώσει τόσο πολύ που έχει περάσει και την τιμή της βενζίνας. Όσον αφορά την ενέργεια και την κίνησή μας, κύριε Βοντεσιάνο, πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο και είναι αβέβαιο το μέλλον τι μας ξημερώνει. Και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό, κύριε Αμενίδου, ότι μου απαντήσετε στην ερώτηση που σας έκανα πριν, αν έχουμε κάτι το αρνητικό, δηλαδή το μειονεκτικό. Και βλέπω όχι μόνο έχουμε μειονεκτικό, αλλά βλέπουμε μία προστασία του περιβάλλοντος από όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία γίνονται η βιομάζα. Και να ρωτήσω και το άλλο, να μην μου φύγει από τη σκέψη μου, αυτή η ενέργεια αποθηκεύεται κατά κάποιο τρόπο ή πάει από την παραγωγή στην κατανάλωση αμέσως? Όχι, πηγαίνει αμέσως αυτή. Πηγαίνει αμέσως. Κάποτε είχαμε αναφέρει ότι στην Ασία κυρίως που έχουν ένα-δύο γουρουνάκια, με ένα-δύο γουρουνάκια, όχι παραπάνω, ναι, έχουν βρει με αυτοσχέδιο τρόπο οι Κινέζοι κατευθείαν το μεθάνιο, το αέριο δηλαδή από την κοπριά που παράγουν τα γουρουνάκια αυτά, περνάει μέσα από σωληνώσεις και έχουν ένα αυτοσχέδιο πετρογκάζ όπως έχουμε εμείς το πετρογκάζ, που είναι μία από τα ίδια, έτσι δεν ανοίγουμε τη στρόφιγγα και περνάει το αέριο αυτό και κάναμε τουλάχιστον κάποτε φαγητό. Έτσι το έχουν, δεν ξέρω αν έχετε δει, εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές, ακριβώς το κουζινάκι τους, ένα μικρό πάγκο που έχουν, έχουν και το αυτοσχέδιο το πετρογκάζ εκεί και πηγαίνει κατευθείαν από την κοπριά, περνάει το μεθάνιο και μαγειρεύουν οι άνθρωποι, οι Κινέζοι. Απευθείας όταν λέω, απευθείας εκείνη τη στιγμή το χρησιμοποιείς, αλλά χρησιμοποιούνται και πέλετ, έτσι δεν είναι, γιατί σας είπα και όλα τα γεωργικά προϊόντα και σε συσκευασία πέλετ, όπως κάνουν εδώ οι Δήμοι. Εδώ ο Δήμος της Θεσσαλονίκης κατά καιρούς κόβει κλαδεύει τα δέντρα, είναι τεράστιες οι ποσότητες αυτές και έχει μια αρκετά μεγάλη παραγωγή από πέλετ. Αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται για θέρμανση τα πέλετ, όχι για παραγωγή ενέργειας, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία, τα γεωργικά ή τα αστικά απόβλητα, κύριε Βοντεσιάνο, όχι μόνο ως για θέρμανση αλλά και για ενέργεια ανάλογα με την τεχνολογία που θα διαθέσεις για να μετασχηματίσεις όλα αυτά σε
οτιδήποτε θέλεις. Άλλο θέμα η ενέργεια σαν ενέργεια γενικά και άλλο θέμα μόνο για θερμότητα. Όπως λέμε τώρα με καυστήρες ή με εξωτερικούς καυστήρες εκτός σπιτιού δηλαδή που είναι και είναι πέλετ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα τεχνολογίας δηλαδή πώς θα το χρησιμοποιήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ τα πράγματα βρίσκονται στα σπάργανα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα, κύριε Βοντετσιάνο, και έτσι θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς, γιατί και στην μαγειρική, στη θέρμανση δηλαδή και θέρμανση θερμοκηπίων και στη ελαιουργία και οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις εργασιακές, εργαστηριακές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν με μία μικρή μετατροπή ή με μία μικρή εγκατάσταση αένα να έχουν από αυτούς τους πόρους που είπαμε θερμότητα, κύριε Βοντετσιάνο, και με άλλη μετατροπή και ενέργεια, γιατί όχι. Ναι, δεν θα σας ζητήσω τώρα να μου πείτε τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά έτσι ένα απλό ενδιαφέρον που προφανώς θα έχουν και οι φίλοι τηλεθεατές να μάθουν από την παραγωγή αυτής της ενέργειας μέχρι που να φτάσει στο εργοστάσιο, στο σπίτι, στην βιοτεχνία τέλος πάντων. Φτάνει με κάποιες σωληνώσεις, να φανταστώ, κάποια εγκατάσταση η οποία θα παρέχει και μια ασφάλεια έτσι, για τους ανθρώπους που είναι γύρω εκεί και με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα προβλήματα τέλος πάντων πιο οικονομικά, πιο για την τσέπη μας, πιο καλύτερα, πιο συμφέροντα. Πιο συμφέροντα, ναι. Εδώ μου λένε οι σημειώσεις μου ότι η βιομάζα στην Ελλάδα, λέει, συνίσταται από 7,5 εκατομμύρια περίπου τόνους υπολοιμάτων γεωργικών καλλιεργιών, δηλαδή που είναι από σιτηρά, αραβόσιτα, βαμπάκι, καπνός, ηλίανθος, κλαδοδέματα, αυτά που είπαμε. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα δέντρα τα κλαδεύουμε, όλα τα δέντρα θα παράξουν οποιοδήποτε καρπό, τα κλαδεύουμε. Εμείς τα κλαδεύαμε κάποτε και τα αφήναμε έξω από το χωράφι και κατά καιρούς σάπιζαν αυτά. Δεν γνωρίζαμε και πάρα πολλά φυσικά τότε, αλλά αυτά θα μπορούν να μαζευτούν. Όποιος κλαδεύει, να μαζεύονται έξω από το χωράφι, να υπάρχει συνεργασία και βούληση τέτοια, ούτως ώστε πάντοτε σε συνεργασία με τους δήμους, με τις κοινότητες, με το κράτος, να μαζεύονται και να δίδεται και κάτι βέβαια στους γεωργούς, γιατί δεν μιλάμε για ένα-δύο στρέμματα τώρα, μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις. Πού θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά. Και σας είπα και τα υπολείμματα από το βαμβάκι. Επειδή έζησα αρκετά χρόνια σε χωριό, κύριε Βοντετσιάνο, και λίγο έως πολύ όλοι έχουμε πάρει μία ιδέα, αν και το μισός πληθυσμός ζει, το 80% μάλλον ζει σε πόλεις, σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής, και ένα 20% στην Ήπεθρο ή στα νησιά, αλλά όλοι έχουμε μία κάποια επαφή. Εμείς τα βαμβάκια δεν προλαβαίναμε γιατί πέφτουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, έπεφταν τα χιόνια, οι παγωνιές, άρα το κόβαμε χωρίς να το βγάζουμε από μέσα. Δεν το μαζεύαμε δηλαδή από μέσα, το κόβαμε όλο μαζί με το κοκόβι, έτσι λέγεται το σκληρό μέρος δηλαδή, που μέσα εκεί είναι το βαμβάκι. Το πετούσαμε στις αποθήκες για να προλάβουμε να μαζέψουμε τα βαμβάκια και το χειμώνα καθόμασταν στη σόμπα δίπλα, όλα τα σπίτια το κάναν αυτό και καθαρίζαμε το βαμβάκι. Εκείνο το κοκόβι που έμενε, το χρησιμοποιούσαμε είτε και για προσάναμα στη σόμπα είτε στο φούρνο έξω όταν ήταν να κάνουμε τα ψωμιά. Και διαβάζοντας όλα αυτά που διαβάζω τώρα για την ενέργεια, για την κυκλική οικονομία και για όλα αυτά, βλέπω, κύριε Βοντετσιάνο, ότι στα χωριά ανάλογα με το τι παραγωγή έχουν, εννοείται, ότι κάνανε την κυκλική οικονομία τους, τα σπίτια, και δεν πετιόταν απολύτως τίποτα. Και για τα απορρίμματα που κάναμε εκπομπές, βλέπουμε ότι
πρέπει να πας πανεπιστήμιο 5 χρόνια, να κάνεις και μία άλλη εργασία, δηλαδή 10 χρόνια για να μάθεις πώς να γίνεται μία κυκλική οικονομία ή πώς να χειρίζεται ένα κράτος τα απορρίμματά του. Δεν μπήκε στον κόπο κάποιος όμως από όλους αυτούς να πλησιάσουν το χωριό για να δουν πώς έκανε την κυκλική του οικονομία. Εμείς δεν διδαχτήκαμε στο χωριό από κανένα πανεπιστήμιο και όμως γνωρίζαμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Το ένα δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε για τ' άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ούτε σκουπιδαριό είχαμε, ούτε παράνομες χωματερές είχαμε, ούτε τίποτα. Κάθε ένα αντικείμενο που αγοράζαμε έβρισκε το τι θα χρησιμοποιηθεί και όταν έπαβε να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό που το αγοράσαμε, το κάναμε κάτι άλλο. Καταλάβατε τι θέλω να πω, ότι εδώ χρειάζεται όχι επιστήμονες και τεχνοκράτες, χρειάζεται όλη η γνώση που χρησιμοποίησαν οι πρόγονοί μας και φτάσαμε μέχρι εδώ για την κυκλική οικονομία των πάντων και των γεωργικών και των κτηνοτροφικών προϊόντων προς χρήση και θερμότητος και ενέργειας, κύριε Βοντεσιάνο. Δεν χρειαζόμαστε τεχνοκράτες, φτάνουν πια οι τεχνοκράτες, είδαμε που μας φτάσανε. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Σαφώς, ακριβώς. Θα ήθελα να πω, κυρία Μερίδου, στο σημείο αυτό ότι μέσα από τις εκπομπές σας προσωπικά εγώ έχω αντλήσει πάρα πολλές πληροφορίες και είμαι σίγουρος και πολλοί από τους φίλους του θεατές όσον αφορά το κομμάτι της ενέργειας που έχουμε και σήμερα σαν εκπομπή. Απορίας άξιον είναι, επειδή μιλήσατε για πανεπιστήμια, αυτό το μάθημα διδάσκεται έτσι για την βιομάζα σε πανεπιστήμια? Και αν ναι, γιατί να μην είναι και πιο γνωστό παραπέρα αυτό το πανεπιστήμιο? Μία ενημέρωση τέλος πάντων από κάποιους φορείς, τι είναι η βιομάζα, πώς είναι? Πρέπει μόνο στα πανεπιστήμια να διδάσκεται και να γίνεται γνωστό? Δεν το ξέρει ο κόσμος πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε και βλέπετε κι εσείς, έχετε και παιδάκι, παρακολουθείτε την παιδεία για τη χώρα μας τουλάχιστον και βλέπουμε ότι δίδεται στο παιδί μέχρι να πάρει μία εξειδίκευση και μία κατεύθυνση τι επάγγελμα θα ακολουθήσει, μία γενική γνώση και τίποτε άλλο, και μετά από εκεί και πέρα όταν πάει για μία εξειδίκευση μαθαίνει ακριβώς οτιδήποτε έχει να κάνει με το επάγγελμα που θα κάνει στο μέλλον. Όταν ρωτούσα κατά καιρούς άτομα που ήρθαν από το ανατολικό λεγόμενο μπλοκ, που πάντοτε μας έχουν δώσει τα ΜΜΕ να καταλάβουμε και η πολιτική εδώ, ότι ήταν ό,τι απεχθέστερο και κακό ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Όσον αφορά την παιδεία όμως που ρωτάω τα κορίτσια, που σήμερα είναι στην ηλικία μου, άρα να δω παράλληλα τι διδάχτηκαν αυτοί, σας βεβαιώνω ότι ένα παιδάκι από το δημοτικό, από τα νήπια, μέχρι να ακολουθήσει και την πορεία την επαγγελματική του, ακολουθεί γνώσεις, του δίδονται γνώσεις επί παντός επιστητού. Και δηλαδή και εφητολογία που δεν είναι μέσα στο κομμάτι το δικό του και χρήση κυκλικής οικονομίας και τα πάντα και τα πάντα, άσχετα με το τι θα ακολουθήσει. Και όταν ακολουθούν πάλι ένα επάγγελμα, σας μιλώ για δικηγόρος τώρα, μία φίλη μου που ήρθε από εκεί και είναι στην ηλικία μου. Δικηγόρος. Δεν έφτιανε μόνον εξειδικευμένα μαθήματα. Μαθαίναν και για γεωργία και για κτηνοτροφία, μαθαίναν και για την κυκλική οικονομία, για την ενέργεια, για τα πάντα. Που σημαίνει τι? Ότι αφού θα γίνει νομικός αυτό το άτομο, θα πρέπει να γνωρίζει τα πάντα, γιατί θα του έρθουν υποθέσεις νομικές που να έχουν να κάνουν με άτομα και της κοινωνίας που είναι και γεωργοί, που είναι και κτηνοτρόφοι, που είναι και όλα αυτά. Κατανοείτε τώρα τι θέλω να σας πω. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ένας που έχει την κατεύθυνση αυτή όσον αφορά την ενέργεια ή την κυκλική οικονομία ή την ανακύκλωση για να έχει αυτές τις γνώσεις. Γιατί δεν μαθαίνουμε αυτές τις γνώσεις από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας, από το σπίτι μας? Ότι εκεί δεν πετιότανε τίποτα. Γιατί να μην το κάνουμε και εμείς βίωμα αυτό, κύριε Βοντετσιάνο? Γιατί να μην το
ζητήσουμε με έντονο τρόπο από τους φορείς και από τους θεσμούς. Για ποιο λόγο? Να βλέπουμε τυροκομεία, να βλέπουμε πτηνοτροφία, να βλέπουμε όλα αυτά να πετιούνται έτσι ασύστολα στις θάλασσες και στις λίμνες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η λίμνη εδώ του Λαγκαδά δεν υφίσταται. Είναι η πιο μολυσμένη περιοχή αυτή τη στιγμή. Και έχουν περάσει δήμαρχοι και δήμαρχοι και πρωθυπουργοί και πρωθυπουργοί όλων των αποχρώσεων. Όλοι κάνανε τα στραβά μάτια. Όλοι κάνανε τα στραβά μάτια και άφηναν να εξελίσσονται βιομηχανίες μικρές ή μεγάλες γύρω-γύρω από εκεί. Παράνομες, μυρσοδεψία, χρώματα και πάρα πολλά άλλα και τα λίμματα εκεί μέσα. Αυτό το έγκλημα, ενώ θα μπορούσαν όλα αυτά τα απόβλητα των μικρών ή μεγάλων μονάδων που αναπτύχθηκαν γύρω από τη λίμνη γιατί έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το νερό, να υπάρχει τέτοια τεχνογνωσία, να τους ενημερώσουν αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις μονάδες ότι αυτά εδώ όχι μόνο θα τα πετάτε, θα σας δίνουμε και χρήματα να ερχόμαστε να τα μαζεύουμε εμείς ως Δήμος και ως κράτος για να τα χρησιμοποιήσουμε για ενέργεια. Γιατί θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο εδώ και να εξηγήσουμε από κάθε βιομηχανία ή βιοτεχνία όλα τα απορρίμματα και ό,τι βγάζει δηλαδή μια βιομηχανία και οι γεωργικές παραγωγές και οι κτηνοτροφικές ότι μπορούν με διάφορες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν και να επιστρέψουν ως ενέργεια είτε θερμική είτε ενέργεια κανονική, κύριε Βοντεσιάνο. Είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα πολιτικής βούλησης όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Κάτι που σαφώς θα γίνει με μια παιδεία που έχει να κάνει με πραγματικά άτομα μορφωμένα, με άτομα που θα τους δοθούν πληροφορίες χρήσιμες για τη ζωή του και όχι χρήσιμες για να κάνει ένα επάγγελμα το οποίο θα 40 χρόνια θα φτιάνει αυτό το επάγγελμα απλά για να έχει χρήματα να ζήσει έως να πεθάνει. Όχι. Διαβίου μάθηση σε ένα φορέα. Στο φορέα εσύ διαβίου μάθηση να δουν άνθρωποι με μάτι, με σωστή ματιά όλα τα παιδάκια και τι μπορούν ενδυνάμει να γίνουν στο μέλλον. Φυσικά για κάθε παιδί τι θέλει, τι κλίση έχει. Να τα δοκιμάσει όλα μέσα σε ένα τεράστιο χώρο που λέγεται παιδεία. Όλα και τα μουσικά όργανα και τα αθλήματα και οτιδήποτε άλλο να τα δοκιμάσει και να δει την κλίση του. Μην καταδικαστεί να έχει έναν τομέα, επί παραδείγματος αυτόν τον τομέα που εξετάζουμε τώρα και στην πορεία να δει ότι δεν του αρέσει. Αλλά τώρα δεν με παίρνει θα πει να γυρίσω πίσω και να πάρω κάτι άλλο. Όχι, σε παίρνει διαβίου μάθηση να μάθεις ό,τι θέλεις. Θα έχεις αργό δίπλα σου την πολιτεία να σου πει, να σου δώσει τεχνογνωσία, να σου δώσει συμβουλές, να σου δώσει δάνεια τα πρώτα 5 χρόνια άτοκα αυτά τα δάνεια για να κάνουμε πραγματικά την πολιτεία που μας αξίζει να μην πετιέται απολύτως τίποτα, όλη αυτή η τεχνολογία να εφαρμοστεί όχι μόνο η κτηνοτροφία και η γεωργία θα εκλείψουν, θα ανθίσουν στο έπακρο κύριε Βοντεσιάνο και όλα αυτά τα υπολείμματα και τα αστικά και τα βιομηχανικά και όλα τα κτηνοτροφικά, τα γεωργικά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος με σχεδόν καθόλου αποτύπωμα. Αφού θα τα μαζεύουμε, θα τα φτιάνουμε θερμότητα με τρόπους τέτοιους που να μην αφήνουμε αποτύπωμα. Και θα γίνεται αυτή η εικόνα που έχω εγώ προσωπικά του χωριού μου να μην πετιέται απολύτως τίποτα και απόλυτος σεβασμός στη μάνα μας που λέγεται Γαία κύριε Βοντεσιάνο. Θα συμφωνήσω μαζί σας, σας παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή και θα σταθώ σε αυτό που είπατε πολιτική βούληση, όπου χρειάζεται και στην ενέργεια και στην παιδεία και στην υγεία και στο πρωτογενή τομέα και παντού. Μόνο όμως από Έλλην ανθρώπους, όχι από ελληνόφωνες. Έτσι, αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί δυστυχώς είναι ελληνόφωνες. Και βλέπουμε ότι, κυρίες και κύριοι, δεν μας έχει, ποιος μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
Να πεινάει κόσμος, να πεθαίνει κόσμος, να μην έχει χρήματα, να υπάρχει αυτή η ανέχεια, αυτή η φτώχεια. Ποιος μας έφερε? Για λογιστείτε. Όλοι στο ίδιο παράνομα είμαστε. Και εγώ και εσείς κύριε Μενέδου δεν μας περισσεύουν. Αλλά όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ να λέμε την αλήθεια, να διαδίδουμε την αλήθεια μέσω από τον σταθμό για να γίνει κατανοητό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε όσον αφορά γενικά την ενέργεια εδώ στην Ελλάδα που είμαστε ακόμα στο θα, έτσι. Ναι. Μέχρι να πάμε στο να, είναι μεγάλος αυτός ο ακριβώς, ακριβώς. Ο χώρος. Γιατί να γνωρίζουμε τώρα, γιατί εχθές έχω δει τις δηλώσεις Πλεύρη που λέει ότι τον Οκτώβρη θα αποφασίσουμε αν θα πάρουμε πίσω τους υγειονομικούς. Από την ώρα που το εξτομίζει αυτός, σημαίνει ότι είμαστε στα πρόθυρα, ξέρετε, εκλογών. Σε λίγους μήνες κάπως τα μαγειρεύουν από εδώ, τα μαγειρεύουν από εκεί, να ξαναβγούν αυτοί. Έχουν υπογράψει νόμους ότι κανένας πολιτικός δεν εκδιώκεται νομικά, άσχετα με το πόσο κακό έχει κάνει στη χώρα. Υπάρχουν νόμοι γι' αυτό. Κρύβονται πίσω από ασυλίες και τα λοιπά. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ας ανατρέξει κάποιος στις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα να δει ότι αυτά ακριβώς που λέει τώρα, κατάργηση του έμφυα, 13ος μισθός, εκείνα τα άλλα, τα έλεγε και προεκλογικά πριν βγει και δεν έκανε τίποτα άλλο, ίσα τα ενίσχυσε. Τώρα να μασάει τα ίδια λόγια και τα λοιπά. Απλά λέω στον πολίτη, κύριε Βοντετσιάνο, ότι είναι μία από τα ίδια, είναι μέσα στο αδιέξοδο όλα τα πατριωτικά κόμματα, τα κομμουνιστικά, τα κόκκινα που έχουμε 11 από αυτά. Έχουμε τους δεξιούς, οι κεντροδεξιούς έχουν χάσει και αυτή την άνυχαν, την όποια ιδεολογία τους, γιατί βλέπουμε ότι κάθε έναν βουλευτή, αν πιάσουμε από εκεί ακόμα και τους πρωθυπουργούς, έχουν μεταπηδήσει από όλες τις ιδεολογίες και τα χρώματα. Που σημαίνει δεν υπάρχει ιδεολογία, προσπαθούν να ζεστάνουν 2-3 χρόνια την καρέκλα τους, να αρπάξουν όσα αρπάξουν και από μίζες που πάλι και αυτές είναι νόμιμες κατά αυτούς. Αδιέξοδο απόλυτο, μας φέραν σε αυτό το σημείο που μας έφεραν, αλλά ήρθαμε και εμείς σε αυτό το σημείο που ήρθαμε, με δική μας βούληση, είτε απέχοντας από την πολιτική που ο πολίτης δημιουργεί την πολιτεία, κύριε Βοντετσιάνο. Απαξιώσαμε και απαξιωθήκαμε. Καιρός να πάρουμε τη ζωή μας στα δικά μας χέρια. Αυτό κάπως δικαιολογώ και τον κόσμο. Ντρέπομαι που το λέω, απήχα εκλογικά πολλά χρόνια, γιατί δεν με εξέφραζε κανένας, κύριε Βοντεσιάνο, γι' αυτόν τον λόγο, όχι γιατί τεμπέλιαζα να σηκωθώ να πάω να ψηφίσω. Έλεγα από τα αυτά στα από αυτά, που λέει και μία παροιμία λαϊκή, γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά τώρα ο πολίτης έχει το φως μαζί του. Έχει το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που λύνει όλα αυτά τα θέματα, και το ενεργειακό και το θέμα της αυθονίας, αυθονία με αξίες και αρχές, γιατί τώρα υπάρχει μόνο φθόνος, κύριε Βοντετσιάνο, και λύση από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, αντιπολιτεύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο φορέας που θα λύσει αυτό το θέμα, όχι θα, είναι ήδη λυμμένα όλα αυτά τα θέματα, και με το που θα πάρει τα ηνία της χώρας ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης 20.000 ευρώ για την ανακούφιση, όχι για να πληρώσει τις τράπεζες και ΔΕΗ και όλα αυτά, για την ανακούφιση των Έλλην πολιτών, στα αφημί των Έλλην πολιτών, και όλοι μαζί να σηκώσουμε τα μανίκια, 49.000 έργα, και μέσα σε αυτά είναι και αυτή η ανακύκλωση και οι ανανεώσιμες πηγές. Όχι οι ανεμογεννήτριες όμως και όλα αυτά που έχουμε πει, τι καταστροφή κάνουν στο περιβάλλον. Να ενωθούμε λίγο, να σκεφτούμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε, κύριε Βοντεσιάνο, στο φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν για άλλη μια φορά στις συχνότητές σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω, κυρία Γιαδανού, και εγώ έτσι τελειώνοντας και κλείνοντας, λόγω τηλεοπτικού χρόνου παραλέψεως, ότι όλα αυτά τα κομματίδια που έδειξε προηγουμένως ο σκηνοθέτης μας
είναι αυτές, είναι η αιτία του κακού που έφεραν τον κόσμο σε αυτήν την στην άσχημη κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα. Και ήρθε ο φορέας, ο πολιτικός φορέας Ένωσης να ρίχνει φως, όπως είπατε και εσείς, στις σκοτεινές πλευρές, στα σκοτεινά σημεία και να αναδεικνύει την αλήθεια του δικαίου. Να είστε καλά που είστε μαζί μας. Πολύ σας ευχαριστώ. Απλά μία διόρθωση μικρή. Με αποκαλέσατε δύο φορές κυρία Γιαδανού. Είναι η αγαπητή μας κυρία Ευαγγελία Γιαδανού. Εγώ είμαι η Εμενίδου Ινανά. Με συγχωρείτε. Απλά έτσι. Σας ευχαριστώ δύναμη φως κύριε Βοτιτσιά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και στην εθεσία ήταν ο Νίκος Αρωνίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοτιτσιάνος. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.